to me, 'cause I'm a little unsteady, little unsteady. Hold, hold on, hold on to me, 'cause I'm a little unsteady, little unsteady. Τη μουσική συγκινούμε, πάνω από τη μουσική. Ξυπνάς το πρωί και να ακούς αυτό. Έτσι, τι ωραίος και γαλήνιος θα είσαι κάθε μέρα.
supposed to know, and that something wasn't right. Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. Cause now you're out of sight. Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know now. Because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign and hear me, baby, one more time. Oh baby, baby, the reason I breathe is you. Cause boy, you got me blinded. Oh pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. Oh, it's not the way I planned it. Show me how you want it to be, and tell me, baby, cause I need to know. Γιατί μανούλα μου. Αχ! Α! Φίλε, είδα τι έκανε! Δάσκαλε, τι θα δούμε.
Απλά κοίτα, απλά κοίτα. Λες, λες. Ocean. Friday then, it's Saturday, Sunday rock. It's Friday then, it's Saturday, Sunday what? Γεια σας! Τι κάνετε! Εμείς τώρα είμαστε πάρα πολύ καλά, μας έχετε ανεβάσει πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ! Τι έχουμε δει τώρα, εξηγήστε μας λίγο τι είδαμε. Είμαστε Latin χορευτές, αλλά σήμερα αυτό που δείξαμε ήταν ένα mix Latin με freestyle και κάποια lift διάμεσα. Θα μου πείτε γιατί. Ο σκοπός μας είναι να δείξουμε λίγο στον κόσμο, επειδή γενικότερα οι Latin χορευτές είναι λίγο... Μας έχουν λίγο στην απέξω, οπότε ο σκοπός μας ήταν να έρθουμε σήμερα εδώ και να σημειώσω λίγο με την ιδέα του Γιώργου Κετσερίδη. Είναι συνάδελφός μας. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο. Γεια σου. Ο Γιώργος, ξέρεις, είναι από την τηλεόραση το πρωτάτο. Είμαι σαν μεξικανός πρωταγωνιστής από σειρά. Ναι, ναι. Δεν είναι από τέτοια βραζιλιάνικη, μεξικάνικη σειρά. Αυτός που έχει τη φάρμα, το κτήμα, ε. Και τρελαίνονται όλες οι γυναίκες. Ερχόμαστε εδώ για να κλέψουμε τις εντυπώσεις και μας τις κλέβει αυτός πάλι. Τι ωραία, μπράβο παιδιά. Πείτε μου τώρα και σαν Latin χορευτές, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε, γιατί... Λίγο κάτι έχει πάρει τα αυτή μου. Το πιο σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε είναι σίγουρα το bullying. Σίγουρα bullying. Έχουμε δεχτεί όλοι μας, έχουμε μια ιστορία από bullying. Bullying γιατί? Bullying λόγω διαφορετικότητας χορού. Τα αγόρια γενικότερα δέχονται πάρα πολύ bullying λόγω του ότι μπορεί να φορέσουν κάποιο ψιλοτάκουνο, κάποιο εφαρμοστό πάνω τους σαν τύπο κορμάκι.
κουνά λίγο περισσότερο του γοφού του στα hips. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι πάμε όμως καλά. Νομίζω ότι καλυτερεύει λίγο η κατάσταση. Γενικότερα φαίνεται ότι καλυτερεύει το πράγμα. Θέλει πολλά χρόνια ακόμη. Σίγουρα, σίγουρα. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σίγουρα. Αλλά είναι ωραίο που τα λες αυτά τα μηνύματα. Εγώ βλέπω πλέον πάρα πολλούς γονείς, θέλω να το πω αυτό, και μπαμπάδες που πλέον δέχονται πραγματικά πάρα πολύ όμορφα ότι ο γιος τους θα πάει να γίνει χορευτής και θα χορέψει ό,τι θέλει. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, έτσι. Σίγουρα. Και εδώ θέλει χειροκρότημα για όλους τους μπαμπάδες. Να πούμε και λίγο στους μπαμπάδες, με τι όμορφες γυναίκες έχουμε και συνεπάρχουμε στη δουλειά μας, οπότε είναι άλλο ένα σύν. Βέβαια. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Γεμίσατε τη σκηνή. Για μένα αυτό είναι πολύ ουσιώδες. Παιδιά, μπράβο σας, εσείς ήταν πάρα πολύ καλοί. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ομορφιά που μας χαρίσατε απλόχερα. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο να βλέπεις leaders, γιατί έβλεπα ότι ο καθένας από εσάς είναι πρωταγωνιστής. Θα μπορούσε να είναι μόνος του. Το ότι μπορούν πολλοί χορευτές που είναι πρωταγωνιστές αυτόνομοι να γίνονται ταυτόχρονα ομάδα και τέτοιου επίπεδου, είναι το μήνυμα της εποχής που βαρεθήκαμε το εγώ και ας πάμε στο εμείς, γιατί μόνο όταν είμαστε μαζεμένοι όλοι και ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα και να κάνουμε τέχνη. Θέλω να σας πω κάτι. Το μήνυμα ότι όταν δεν ενοχλείς κανέναν πρέπει να σε αφήσουν ελεύθερο να κάνεις ό,τι γουστάρεις είναι ένα μήνυμα που πρέπει πλέον να είναι μέσα στο μυαλό ολωνών μας πλέον σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον πλανήτη και να μην ούτε καν περνάει από το μυαλό κάποιου ότι όχι απλά θα χλεβάσει αλλά ότι και θα στεναχωρέσει κάποιον. Αφήστε μας να ζήσουμε όπως γουστάρουμε αφού δεν ενοχλούμε κανέναν.
Μπράβο! Άρα, μπράβο, πολύ καλό. Έχει κι άλλο! Άλλη μια αλλαγή! Καλησπέρα, γεια σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Καλώς σας βρήκα. Το όνομά σας? Το όνομά μου είναι Στεργία και είμαι από Ντυγκό. Θα τραγουδήσω της Πολυπάνου το «Τι σου έκανα και πίνεις». Πες μου για δε μ' αφήνεις, δε δυο φιλιά να πάω. Νομίζω, Στεργία μου, ότι κατάλαβες ότι τα πράγματα δεν πήγαν και πάρα πολύ καλά. Κόπλα. Μ' αναγκάζει να σου πω. Τη μαύρη συννεφιά. Ήταν μια κακή στιγμή και από μένα είναι όχι. Είσαι πολύ γλυκό πλάσμα, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν η καλύτερη σου μέρα και από μένα είναι όχι. Θέλει δουλειά, θέλει θάρρος, η ζωή, το τραγούδι και ό,τι καταπιαστεί στη ζωή σου. Είναι όχι, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Wakatankale, honkashilale, wohitikale, hoyate. Nagitankale, tonkashilale, hakisitale, hoyate. We are wakana, nehipi we are nakasejine, hoyate. Hey, 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 ah, hey, ah, hey, ah, ho. Wakatankale, 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 wakatankale. We are wakana, we are wakana, we are wakana, we are wakana, hoyate, the hoyate, the hoyate. Είναι όλα κορίτσια και ένα αγόρι. Και πολύ ωραίο τραγούδι. Thank you.
αυτό είναι. Η Σίση, η αδερφή της Εύης. Και... Ρενάτα, είμαι φίλη κολλητή της Εύης. Μαδιανό κεφαλί απ' το αλκοόλ είμαι παλικόν, είμαι μαύρο χάλι. Ξημερώνει μέρα, λόγια στον αέρα. Ένα πρωί στην παλιά ζωή, ποιος θα φάει τη σφαίρα. Παραζάλι, πα κι αυτή η βαρδιά, την άλλη καρδιά, φλόγες βγάζει πολύ. Ξημερώνει κι αυγό, λόγω για να πτέρω. Σοχόλιασες πάλι. Άλλο ένα πρωί, στην παλιά ζωή, κάποιον να προσέχω. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Δεν σας ακούω μόνο λίγο, αν θέλετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Το accent? Τίποτα, απλά έχουμε έρθει. Είμαστε εδώ και 10 χρόνια στην Ελλάδα και αγαπάμε ελληνική μουσική. Τέλεια. Και είπαμε να είδαμε το τρέιλερ και είπαμε να έρθουμε εδώ να σας δείξουμε ένα act που απλά μας αρέσει.
Θα σας πω κάτι. Ouais. Εγώ το λατρεύω αυτό το κομμάτι. Γέλασα αρκετά με αυτό που είδα, αλλά δεν μου άρεσε το μουσικό κομμάτι. Αυτό που άκουσα δηλαδή. Μα γιατί? Ήταν εξαιρετικό, αλλά κατά το ίμις. Το άλλο μισό? Το άλλο μισό ήταν για τον κρεμό. Μάλιστα. Από μένα είναι όχι. Pardon. Désolé. Je vous en prie, de vous l'encontre, la rêve, j'en prends le veur, moi entre des parches, entre le veur. Est-ce que vous avez arrêté? Non. Θες να μεταφράσεις, βρετάκι μου, γιατί και εγώ δεν καταλαβαίνω. Τώρα τα παγαλικά, πού να τα μεταφράσω. Μεταφράζω και λέω, είδα δύο κόκκινες πασχαλιές με βήμα θλιμμένο, έτσι θλιμμένες και δυο, με τις καούκες τις καταπληκτικές αυτές, κάτω από τη μάσκα κρύβεται ένα πάθος, ένας έρωτας, ανικανοποίητος. Τι άλλο να πω. Εμένα αυτό που με συγκλώνησε περισσότερο είναι που την Μπέρτα την πάτε και τη φέρνετε με έναν τρόπο μοναδικό. Δηλαδή όλη η τραγωδία του τραγουδιού είναι μέσα σε αυτή την Μπέρτα. Στην Μπέρτα θα πω ναι, στο τραγούδι θα πω όχι. No. No. Τελείωσε, Στάκη μου. Ναι. Ωραία. Καλησπέρα και από εμένα. Καλώς ήρθατε στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Να σηκωθεί και ο κύριος που παίζει πιάνο για να τον δούμε και εκείνον. Δεν μπορεί. Γιατί? Παναϊμάς του. Όταν παίζει πιάνο, δεν μπορεί. Πώς τον λένε? Λουί. Ο Ζαν Μισελ και ο Λουί. Ναι. Ωραία. Γεια σου, Λουί, αν και δεν μπορείς να σηκωθείς. Λοιπόν, ήταν αρκετά σουρεαλιστικό αυτό που είδα. Μία πολύ ωραία προσπάθεια. Σχεδόν γελάσαμε. Σχεδόν, όχι εντελώς. Από εμένα είναι όχι την επόμενη φάση του Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Απογοητεύτηκε. Μάλιστα. Καλησπέρα και από μένα. Με τρία όχι δεν περνάτε στην επόμενη φάση. Αναρωτιέμαι κι εγώ γιατί. Από μένα είναι ναι. Λυπάμαι που δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα. Να ήταν τρία ναι και ένα όχι, αλλά εγώ το βρήκα καταπληκτικό. Merci beaucoup. Ευχαριστώ. Και... Ψέματα λες. Να το θυμάστε αυτό εσείς οι τρεις. Εσένα, Γρηγόρη, ναι. Σε ευχαριστώ ρε φίλε. Να είσαι καλά ρε φίλε, Γρηγόρη, να είσαι καλά. Θα σου πω λίγο, κατάλαβα τον πιανίστα, γιατί το σουλούπι του είναι τόσο... τόσο μινιόν που δεν κρύβεται. Φέρε τα να χοντρώ που μας καταλάβουν. Ήσασταν υπέροχοι, υπέροχοι! Γεια σας, μην τρεχοκέστε. Καλή επιστροφή. Γρηγόρη, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, δεν αναγνωρίζω τίποτα. Round 1. Fight. Ποιος είναι αυτός? Κάποιος νίντζα είναι μαζί του. Καλό, εντάξει. Αυτό ήταν χέρι. Τι δεν τους άρεσε! Με τα φτωχιά με και το μέση! Danger. The emergency disruptor.
Πάμε, Κώστα! Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Είμαστε οι Ripples. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Πρέπει να γίνετε πραγματικά ένα και να μην σας νοιάζει τίποτα. Από εμένα είναι όχι για την επόμενη φάση. Θα σας πω όχι γιατί θέλω να είστε καλύτεροι την επόμενη φορά και γιατί πιστεύω ότι δεν έχει δέσει το γλυκό ακόμη. Θέλετε πολύ τριβή ακόμα, οπότε και από μένα μοιραία είναι όχι. Εσείς ήσασταν μια πολύ ωραία σταγόνα μέσα σε έναν ωκεανό άλλης μουσικής. Οπότε μόνο από αυτό που κάνατε από μένα είναι ναι.